Σύσσοδο Τζορτζ Άντωνι, όλα τα λόγα στις σειρίδες τους. Δόθηκε κίνηση της πέμπτης υποδρομίας, καθυστερεί η Μόγια Άνια και ο Ντιάννα Μπό, λιγότερο ο Δόκτωρ Ντίνος. Γρήγορη κίνηση Λοσέρ Λάζαρης καθυστερεί, γρήγορη κίνηση έχει η Μόγια Άνια που παίρνει την πρωτοπορία από τη Σαμάκ που ακολουθεί ο Τζορτζ Άντωνι και ο Λοσέρ Λάζαρης που δεν ξεκίνησε καλά. Είναι πιο πίσω με τον αρχηγό Δόκτωρ Ντίνος στη συνέχεια. Η Μάρβα Βίτης ατάκει πίσω το μίλιο Ντιάννα Μπό στην πρωτοπορία η Μόγια Άνια στο ένα μήκος του Σαμάκ, αλλά και Τζορτζ Άντωνι, ο Σελαζαρή στην εσωτερική. Ο αρχηγός που εμπίσω τον Δόκτωρ Ντίνος στην εσωτερική, αυτό στην εσωτερική. Βίτης ατάκει Μάρβα πίσω. Ο Ντιάννα Μπό, μικρές οι διαφορές στον πρώτο πόρο με τη Μόγια Άνια να προσπαθεί να επιβάλλει ένα αργό ρυθμό μπροστά από την Σαμάκ και τον Τζορτζ Άντωνι που ακολουθούν πιο πίσω. Ο Σερλά Ζαρή τρέχει στην εσωτερική λίγο προ τα έξω. Ο αρχηγό, ο οποίο βελτίωσε τη θέση του, αλλά και ο Δόκτωρ Ντίνος, ο οποίο πλησιάζει σιγά σιγά του πρωτοπόρου. Φτάνουμε τώρα το 600 με τη Μόγια Άνια να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Σαμάκ ακολουθεί από κοντά. Ο Τζορτζ Άντωνι πιέζει σε αυτό το σημείο. Πιέζει ο αρχηγό, ο Λαζαρή φαίνεται με δυνάμει στην εσωτερική. Υποπίεση σε αυτό το σημείο. Ο Δόκτωρ Ντίνος είναι ακόμα πίσω. Το 400 Μόγια Άνια βρίσκεται στην πρωτοπορία. Και μάλιστα ξεφεύγει λίγο περισσότερο στις αρχές της ευθείας. Είναι δύο μήκη μπροστά από τον Σερ Λαζαρή, ο οποίος κυνηγάει την εσωτερική. Μένει τρίτη Σαμά και τέταρτος ο Δόκτωρ Ντίνος. Μάχη προβλέπεται καθώς η Μόγια Άνια προηγείται. Όμως ο Σερ Λαζαρή στην εσωτερική φαίνεται με δυνάμεις και αυτή τη στιγμή περνάει. Προσπαθεί να μειώσει ο Δόκτωρ Ντίνος, είναι όμως πίσω ακόμα. Ο Σερ Λαζαρή τώρα στην πρωτοπορία απομακρύνεται. Σερ Λαζαρή με δυνάμεις θα κερδίσει άνετα. Δόκτωρ Ντίνος περνά δεύτερος. Μόγια Άνια και Σαμάκ